τα λέμε σε λίγο, έχουμε και διεθνή επικαιρότητα. Αλλάζουμε τελείως θέμα, αλλάζουμε τελείως κλίμα σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση. Αγαπάμε τον εθελοντισμό, αγαπάμε το περιβάλλον εδώ και κατά κάποιο τρόπο επικοινωνούμε και με τους τηλεθεατές αναφορικά με δράσεις που έχουν να κάνουν με μια καλύτερη και ορθή περιβαλλοντική συνείδηση. Κάτοικοι του Λέντα συγκέντρωσαν, μάζεψαν 85 σακούλες σκουπίδια από τους δρόμους. Μία δράση η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Οκτωβρίου. Και θέλω να πάμε στον κύριο Μιχάλη Σφυριδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Μιαμού. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλησπέρα και εσάς κύριε Παναγιωτόπουλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Πάμε να στείλουμε ένα μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης. Ένα μήνυμα ότι κάποιος και Ευρωπαίος, άνθρωποι δηλαδή που με καταγωγή από το εξωτερικό βρίσκονται στην πατρίδα μας, αγαπούν την πατρίδα μας, αγαπούν την Κρήτη και τι κάνουν, καθαρίζουν δρόμους. Και ποιος ο στόχος να στείλουν ένα μήνυμα? Προστατεύουν το περιβάλλον και καθαρίζουν τον τόπο, όπως είπατε. Όλα τα αστερούσια καθαρίζουν. Είναι μια ομάδα η οποία αυτοαποκαλείται Great Green Lenda. Έχει ιδρυθεί ένα σωματείο εθελοντών, πυροσβεστών και προστασία περιβάλλοντος αστερουσίων. Μέσα λοιπόν υπάρχει αυτή η ομάδα η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολύ. Ασχολείται με το περιβάλλον, με την καθαριότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν κάνει αυτό, το κάνουν συχνά. Και δυστυχώς πιο πολλές φορές μόνοι τους. Πρέπει και εμείς να δραστηριοποιηθούμε και να ακολουθούμε. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Ξέρετε, στεκόμαστε και λίγο σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Ωστόσο, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και στις 85 σακούλες σκουπιδιών. Σκουπίδια που πετάξαμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς. Αυτό ακριβώς. Να σας πω κάτι. Ξεκινήσαμε, καθαρίσαμε μία απόσταση 12 χιλιόμετρων. Είναι περίπου από την Πλώρα, το χωριό Πλώρα. Περάσαμε Άγιο Κύριλλο και φτάσαμε έως το Γέρο Κάμπο. 12 χιλιόμετρα, εγώ υπολόγιζα ότι θα μαζεύαμε 5-10 σακούλες. Γιατί δεν φαίνονται τα σκουπίδια. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να μαζεύουμε, γιατί πήγαμε κι εμείς 2-3 άτομα από εδώ από το Λέντα, ήταν και ο πρόεδρος Σταγή Κυρλού εκεί, ειδοποίησα και τον πρόεδρο από την Πλώρα. Ναι. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας τι βλέπαμε. Ειλικρινά δεν πιστεύαμε στα μάτια. Για φέρτε μας κάποια παραδείγματα. Τι είδατε με τα μάτια σας, τι σκουπίδια, τα είδη σκουπιδιών συγκεκριμένα, τι πετάμε αυτά πλέον? Αυτά που χρησιμοποιούμε συνήθως στο αυτοκίνητο. Καφέδες, μπουκάλια νερό, μαντιλάκια, μπακέτα τσιγάρων, μάσκες. Δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα. Φανταστείτε 85 σακούλες από καφέδες, από μπουκάλια, από τσιγάρα, αυτά. Φανταστείτε. Μάλιστα. Το κεντρικό μήνυμα το οποίο στέλνουν αυτοί οι άνθρωποι ποιο είναι? Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι μας στέλνουν πάντα κοντά. Έχουν βγάλει, δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω μια ανακοίνωση που έχουν βγάλει, γιατί αυτή την ανακοίνωση την έχουν βγάλει από μια μεριά στα ελληνικά, από την άλλη στα αγγλικά. Ναι. Αν θέλετε να σας διαβάσω επιγραμματικά κάτι, μπορώ να σας το διαβάσω. Βέβαια, βέβαια, γρήγορα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την υπέροχη παράκτια περιοχή. Το ξέρετε, βρίσκεστε σε ένα απόθεμα βιόσφαιρας του UNESCO. Βοηθήστε να προστατεύσουμε για το σήμερα και το μέλλον, κάνοντας αυτά τα απλά πράγματα. Και απλώς κάτω τα επιγραμματικά τα λέει. Πείτε όχι στις πλαστικές σακούλες. Μπουκάλια σε νερό. Επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια. Τα δικά σας ποτήρια για τον καφέ. Η μπλε κάρτα στους χώρους αποκομιδής απορριμμάτων για την ανακύκλωση, καθαρό γυαλί, χαρτί, αυτά. Και θυμηθείτε, παρακαλώ μην πετάτε σκουπίδια. Το νερό είναι η ζωή. Ασχολούνται με το νερό γιατί ξέρουν ότι το είναι ένα μεγάλο αγαθό. Και τελευταία καταλήγουν 4 ακόμη σημαντικά θέματα. Ηλεκτρισμός. Χρησιμοποιήστε αυτό που λέγατε στο προηγούμενο σας θέμα. Χρησιμοποιήστε το κλιματισμό με φιδό. Σελώνες. Αποφύγετε τις περιοχές φωλιάσματος, διδάξτε τα παιδιά σας να κάνουν το ίδιο. Καταναλωτική συμπεριφορά. Βέβαια, είναι μηνύματα. Ακριβώς. Τελευταία ερώτηση. Είναι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή με καταγωγή από το εξωτερικό ή έρχονται και φεύγουν? Είναι μόνιμοι κάτοικοι. Όχι, μάλιστα. Είναι μόνιμοι. Μένουν μάλιστα εδώ, στο Λέντα, στο Λυτικό, λοιπόν, στο Παπαδογιάννη, στο Πετράκι, στο Τίπουνα. Κύριε Σφυριδάκη. Έχουν και επιχειρήσεις εδώ πέρα. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Σας και ό,τι ευχαριστώ. Θέλετε, εμείς θα συνεχίσουμε
για την καθαριότητα και το επόμενο διάστημα. Η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή. Έχουμε χτίσει μια καλή σχέση, οπότε θα τα ξαναπούμε πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ.